Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα εδώ στην Digital, όπου παρακολουθούμε την εκπομπή Παρασκήνιο. Σήμερα πολιτική η κουβέντα μας και σήμερα, και μαζί μας για αυτή την κουβέντα έχουμε τον πρόεδρο των Σοσιαλιστών της Κύπρου, τον πρόεδρο του κινήματος ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Στέλιο, για αυτή την πρόσκληση. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσείς είσαστε στο παρασκήνιο, αλλά εμένα με βάλετε στο προσκήνιο. Στο προσκήνιο, εξού και τα διαφορετικά πάνες. Μαζί μας βεβαίως και ο συντονιστής της ειδησιογραφικής μας ιστοσελίδας Offside, ο πολιτικός και κομματικός συντάκτης, ο Στέλιος Οστυλιανού, όπου εδώ μαζί θα έχουμε την κουβέντα μας μαζί με τον κύριο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε, θα αρχίσουμε με το Κυπριακό και με την τελευταία εξέλιξη, αν θέλετε, που συνδέεται και με το Κυπριακό, αλλά και γενικά με την υπόθεσή μας με την Τουρκία, για το αποτέλεσμα των Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Αν υπήρξε αποτέλεσμα, αν μπορεί κάποιον να το ονομάσει έτσι. Παναγιώτη, εμάς δεν μας εκπλήσει αυτή η εξέλιξη. Εξάλλου ήταν από την αρχή που την είχαμε προβλέψει και την είχαμε δημοσιοποιήσει, ότι υπάρχει ένας αριθμός χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι πέραν και πάνω από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν από το διεθνές δίκαιο, πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέτουν τα δικά τους κρατικά συμφέροντα. Mm-hmm. Και είναι προφανές ότι εδώ υπάρχουν τουλάχιστον μια ομάδα από τέσσερις χώρες που για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια δεν θα ήθελε να διατεράξει τις σχέσεις της με την Τουρκία. Mm-hmm. Και γι' αυτόν ακριβώς θύμαν αυτής της πολιτικής είναι, όπως ανέφερα προηγουμένως, οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Και για να είμαστε ειλικρινείς, πρόκειται αφενός μεν για την Γερμανία, όπου το εμπορικό ισοζύγιο της με την Τουρκία ξεπερνά τα 60 δισεκατομμύρια ετησίως, λόγω του ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός γερμανικών εταιριών διαθέτουν εργοστάσια παραγωγής προϊόντων στην Τουρκία, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στη Γερμανία για σκοπούς συναρμολόγησης και επανεξαγωγής. Mm-hmm. Έχουμε την Ισπανία, η οποία είναι εκτεθειμένη με έναν ποσό πέραν των 63 δισεκατομμυρίων στον τραπεζικό τομέα της Τουρκίας. Έχουμε την Ιταλία που έχει για αυτή τις δικές της εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, όπως και η Ολλανδία. Ναι. Είναι μια τετράδα χωρών η οποία στην ουσία είναι ο πυρήνας αυτής της πολιτικής, όπου στην ουσία θυσιάζονται όλοι στο βωμό της σκοπιμότητας, γιατί δεν θα ήθελαν να διαταράξουν τις σχέσεις μαζί με την Τουρκία. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση, κύριε Σιζόπουλε, μια άλλη έτσι πιο αμιγώς πολιτική, ότι αυτά τα πράγματα τα γνωρίζαμε ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, ως Κύπρος, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν δημιουργήθηκε σήμερα αυτή η εξάρτηση κάποιο χώρο με την Τουρκία σε θέμα εμπορίου. Άρα μπορεί κάποιον να ρωτήσει, καλά, αφού τα γνωρίζαμε αυτά, γιατί δεν δράσαμε αναλόγως για να πετύχουμε το στόχο μας? Άλλωστε, η τέχνη της πολιτικής και της διπλωματίας δεν είναι αυτή? Έχοντας τα δεδομένα αυτά τα αρνητικά, να καταφέρνεις μέσα από αυτά τα αρνητικά δεδομένα να πετυχαίνεις αυτό που θέλεις. Αυτό είναι σωστό που τονίζεις, Παναγιώτη, αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχεις ένα σωστό σχεδιασμό, να ξέρεις ακριβώς την πραγματικότητα και να μπορείς να αξιοποιείς και να εκμεταλλεύεσαι με την καλή εννοία διάφορα γεγονότα τα οποία θα σου προκύψουν. Άρα και δεν είχαμε σωστό σχεδιασμό, αυτό λέτε? Ούτε σωστό σχεδιασμό είχαμε, ούτε αξιοποίηση ενδεχομένως κάποιων περιπτώσεων. Mm-hmm. Αφέρω απλό παράδειγμα. Ναι. Για πόσα χρόνια αγωνιζόμαστε το χαλούμι, ναι, για να πιστοποιηθεί ως προϊόν ομαστικής πρόληψης της Κύπρου, πέραν των 12-13 χρόνων? Mm-hmm. Γιατί δεν κατορθώναμε να το πετύχουμε? Γιατί ακριβώς παρενέβαινε η Τουρκία, η οποία για δικούς τους λόγους ήθελε να διαμορφωθεί το πλαίσιο όπως θα τη βόλευε αυτή περισσότερο εμπορικά. Ναι. Τι αξιοποιήσαμε? Όταν τον περασμένο Φεβρουάριο ήρθε στη Βουλή η λεγόμενη Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, η λεγόμενη ΣΕΤΑ, ναι, η οποία αφορούσε έναν ποσό της τάξης πέραν των 600 δισεκατομμυρίων το χρόνο, mm-hmm, και έπρεπε να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια όλων των χωρών, με πρόταση της ΕΔΕΚ τότε είχαμε πει ότι ζητούμε από την πλειοψηφία της Βουλής να καταψηφίσει την κύρωση μέχρι ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστοποιήσει το χαλούμινο ονομαστικό προϊόν της, ναι, Κυπριακής Δημοκρατίας. Όντως η πλειοψηφία της Βουλής το έκανε. Γιατί μέσα σε τρεις μήνες ρυθμίστηκε το συγκεκριμένο μετά ζήτημα? Ρυθμίστηκε, ναι. Γιατί? Γεγονός. Γιατί ακριβώς, εάν εκείνη τη στιγμή η ΕΔΕΚ δεν είχε την έμπνευση να κάνει τη συγκεκριμένη πρόταση και επικυρώναμε την συμφωνία, δεν θα είχαμε μέχρι σήμερα πιστοποιήσει το χαλούμινο προϊόν ομαστικής πρόληψης της Κύπρου. Άρα λοιπόν, λόγω του ότι είμαστε μια μικρή χώρα,
αυτό που λέτε είναι ότι η πολιτική τακτική και η πολιτική διπλωματία της κυβέρνησης Αναστασιάδη σε αυτό το ζήτημα, στο Συμβούλιο, στα μέτρα κυρώσεις κατά της Τουρκίας, προφανώς δεν έλαβε υπόψη τα δεδομένα, δεν έκανε σωστή στρατηγική. Όχι, δεν είναι θέμα σωστή στρατηγική. Πιστεύω ότι και σωστή στρατηγική να την είχε κάνει όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, θα προσέκρουε σε αυτές τις αρνήσεις. Ναι. Το θέμα είναι να έχουμε την ετοιμότητα όποτε δοθεί μια χρυσή ευκαιρία που θα μπορούσαμε να κάνουμε την ανταλλαγή, να το πράξουμε. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πήγαμε. Είχαμε, ναι, νομίζετε, ψευδεστήσεις για το ότι πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, το μότο τότε ήταν ότι και για τη λύση του Κυπριακού, ότι θα ήταν καταλύτης της λύσης του Κυπριακού. Κάποιοι είχαν αυτές τις ψευδεστήσεις. Ναι. Εμείς ως ΕΔΕΚ δεν τις είχαμε τις ψευδεστήσεις αυτές και γνωρίζαμε ακριβώς τι συνέβαινε. Γνωρίζαμε και το παρασκήνιο. Γνωρίζαμε και τους κινδύνους. Ναι. Ο αείμνηστος ο Βάσος Λεσσαρίδης δεν τυχαία που είχε εκείνες τις απόψεις και δέστε πάρα πολύ καλά. Μετά από την συνάντηση κορυφής, τη σύνοδο κορυφής του Ελσίνκη, mm-hmm, το 99, τον Οκτώβριο του 99, ποια ήταν η τοποθέτηση του Βάσου Λεσσαρίδη. Τότε, αν θυμάστε καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε να ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη λύση του Κυπριακού, αλλά κάποιοι δεσμεύτηκαν ότι όποια πρόταση λύσης έρθει από τα Ηνωμένα Έθνη να την ψηφίσουν. Ναι. Και εδώ ακριβώς ήταν η μεγάλη παγίδα. Γι' αυτό ήρθε στη συνέχεια το σχέδιο Νανάν. Ναι. Άρα λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ήταν προσοχή. Ήταν μάλιστα και τότε που γινόταν η συζήτηση κατά πόσον που θα ψηφίζαμε για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μαζί με τη λύση. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο εμείς δεχτήκαμε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ισχυροποιήσουμε την κρατική μας οντότητα. Mm-hmm. Όπως επίσης και ο λόγος που ζητήσαμε και αγωνιστήκαμε για να μπει η Κύπρος στην Ευρωζώνη, το κάναμε ακριβώς για να αποφύγουμε τις παγίδες που είχε το σχέδιο Νανάν, που αν θυμάστε προέβλεπε ότι για ένα χρονικό διάστημα ως επίσημο νόμισμα της Δημοκρατίας θα ήταν και η τουρκική λίρα, ναι, θα είχαμε δύο ξεχωριστά τμήματα της Κεντρικής Τράπεζας. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν με την ένταξη στο ευρώ αυτοί οι κίνδυνοι φεύγουν. Φεύγουν. Εάν στη συνέχεια όμως συνταχθήκαμε στο ευρώ, αλλά ήδη μας βγάλαμε τα μάτια μας για να οδηγηθούμε στο κούρεμα το 2013 και στο μνημόσυνο, στο μνημόνιο, συγγνώμη, δεν φταίνει οι υπόλοιποι. Εμείς είμαστε. Σχεδόν μνημόσυνο ήταν. Ναι, της κυπριακής οικονομίας τότε. Λόγω της λαθασμένης τακτικής. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να γνωρίζουμε το περιβάλλον. Να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Να γνωρίζουμε τις δυνατότητες μας. Δεν λέμε να μεγαλοποιούμε τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε, αλλά όχι και να τις διαγράφουμε εντελώς. Ναι. Και εκεί που μας δίνεται ευκαιρία να αξιοποιούμε τα δεδομένα για να πετυχαίνουμε σιγά σιγά αυτό που θέλουμε. Διότι είδαμε μία κορύφωση εδώ και καιρό ότι τέλος Δεκεμβρίου του 2021 θα έρθουν οι κυρώσεις για την Τουρκία, θα έρθουν οι κυρώσεις για την Τουρκία και στο τέλος πήγαμε προχθές και είδαμε ότι ούτε καν στο Συμβούλιο των Αρχηγών δεν πάει το θέμα των κυρώσεων της Τουρκίας. Εδώ γιατί η Λευκορωσία σε 24 ώρες είχαν κυρώσεις. Ακριβώς. Άρα λοιπόν να γνωρίζουμε τι γίνεται. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Και δεν έχουμε ψευδεστήσεις ότι αυτές οι χώρες, ανεξάρτητα με το ποια είναι η κυβέρνησή τους, ότι θα αλλάξουν ενδεχομένως τακτική εναντί της Τουρκίας. Άρα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να διαχειριστούμε το ζήτημα με μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Κύριε Σιζόπουλε, εκτιμάτε ότι μπορούν να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις στο Κυπριακό στους επόμενους 14 μήνες της θητείας Αναστασιάδη? Δεν μπορώ να γνωρίζω αν θα υπάρξουν οποιασδήποτε πρωτοβουλίες, αλλά η άποψη δική μας είναι ότι η επανάληψη της ίδιας διαδικασίας θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως είχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εκείνο το οποίο δυστυχώς πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μέσα από τις διαδικασίες που ακολουθούν το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία κατόρθωσε να κεφαλαιοποιήσει μία σειρά από πολιτικά ωφέλη και την ίδια στιγμή μπορώ να πω ότι είτε αναβαθμίστηκε το κατοχικό καθεστώς είτε αποβαθμίστηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, βλέπετε, έγινε πενταμερή στη Γενέβη και η τελευταία και η προτελευταία. Και εκεί, παρόλο που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας... Εννοείται αναβάθμιση του καθεστώτος λόγω αυτής της ιδιότητας. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας, ακριβώς. Η τακτική της Τουρκίας ήταν ανέκαθε να φύγει από εμπλεκόμενο μέρος στο Κυπριακό και το Κυπριακό από θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, mm-hmm, όπου το αντίπαλο μέρος ήταν η Τουρκία, να μετατραπεί σε ένα ζήτημα διακοινωτικής διαμάχης, όπου η Τουρκία θα είναι επιτίδιος ουδέτερος, τρίτος, και θα γίνονται συζητήσεις μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και κατοχικού καθεστώτος. Άρα αυτό εξυπακούει μία μορφή ισοτιμίας, ναι, είτε σε επίπεδο κοινότητας, είτε σε επίπεδο κρατικής οντότητας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αφού κατοχύρωσε μία σειρά από ωφέλη, πολιτικά ωφέλη,
μεταξύ των οποίων το χειρότερο ήταν το θέμα της πολιτικής ισότητας και όπως αυτόν το εξηγεί η Τουρκία και το διεκδικεί. Γι' αυτό σήμερα με τον Βρετανικό παράγοντα στο παρασκήνιο επιχειρεί ουσιαστικά να κατοχυρώσει και την κυριαρχική ισότητα. Και γιατί θέλει να κατοχυρώσει την κυριαρχική ισότητα? Γιατί για την Τουρκία είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι στόχοι. Ο πρώτος στόχος της Τουρκίας είναι η διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία με την πολιτική ισότητα, όπου διαμέσου του τουρκοκυπριακού συνιστώντος τμήματος θα μπορεί να ελέγχει τη λειτουργία ολόκληρου του κράτους και ενδεχομένως κάποια στιγμή να το οδηγήσει σε μια μορφή κατάρρευσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ο καθένας σας αναλογιστεί εάν η κατάρρευση θα γίνει τη στιγμή που θα είναι ο Τουρκοκύπριος ή ο έπικος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ποιος θα εκπροσωπεί το κράτος εκείνη την περίπτωση. Εκείνη την περίπτωση. Ό,τι έπαθαν οι Τουρκοκύπριοι το 1964 που εγκατέλειψαν την Κυπριακή Δημοκρατία και συνέχισαν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και η κυβέρνηση να εκπροσωπεί το σύνολο της Κυπριακής Επικρατείας, θα το πάθουμε εμείς και θα αναζητούμε κρατική οντότητα. Ναι. Και το δεύτερο, εάν αποτύχει αυτός ο πρώτος στόχος, ο δεύτερος στόχος της Τουρκίας είναι να προχωρήσει σε νόμιμη ανακήρυξη τουρκικού κράτους στην κατεχόμενη σήμερα Κύπρο. Ναι. Γιατί η Τουρκία επιδιώκει να έχει νόμιμη παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο το γεωστρατηγικό της ρόλο, ειδικά σε μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη, λόγω των θαλασσίων συγκοινωνιών, λόγω των ενεργειακών πηγών και πολύ περισσότερο σήμερα λόγω της ανέβρασης του φυσικού αερίου. Προτιμάτε μία λύση, τώρα λέω τα αντιεπιχειρήματα πάνω σε αυτά που λέτε, ότι προτιμάτε να μην υπάρχει λύση, να υπάρχουν αυτά τα στρατεύματα εδώ στην Κύπρο, παρά να γίνει μία λύση και να αποσυρθούν, αν όχι έστω κάποια? Ο στόχος μας είναι να υπάρξει μία λύση καλύτερη από αυτό που υπάρχει σήμερα. Ναι. Και μία λύση η οποία να πληρεί ορισμένες προδιαγραφές. Όπως για παράδειγμα να είναι δημοκρατική, να κατοχυρώνει απόλυτα τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών, να μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για να οικοδομήσουν το κοινό τους μέλλον. Να υπάρχει πλήρης κατοχύρωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια, χωρίς πρωτογενές δίκαιο και χωρίς μόνιμες παρεκτροπές. Αυτή πρέπει να είναι η λύση που θα έχουμε. Να είμαστε ένα κανονικό κράτος. Η διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία, όπως σήμερα συζητάτε, δεν είναι κανονικό κράτος. Και κάποιοι που την έχουν κάνει λάβαρο του αγώνα τους και της προσπάθειας τους, θα είναι καλά να ρίξουν μια ματιά τι γίνεται σήμερα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τι είναι Εσείς Βοσνία Ερζεγοβίνη? Είσαστε το μοναδικό κόμμα παρεμπιπτόντως που δεν αποδέχεστε τη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία, έτσι? Από την αρχή, από το 1989. Η ΕΔΕΚ δεν την αποδεχτεί, γιατί ακριβώς ο Βάσος Λεσσαρίδης είχε προβλέψει τις συνέπειες. Εσείς λέτε ομοσπονδία, χωρίς διζωνική δικαιωτική. Μα αυτό, η διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία, η ονομασία ομοσπονδία είναι κατά βάση παραπλάνηση. Γιατί αυτό που επιδιώκεται στην καλύτερη περίπτωση είναι συνομοσπονδία. Ναι. Στην ουσία είναι ένωση κρατών. Σε ποια ομοσπονδία? Εγώ ρώτησα και τον κύριο Αίτα και όλους τους υπόλοιπους και την κυρία Σπέχαρτ. Πέστε μου μια ομοσπονδία της Γερμανίας, της Αυστρίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Αυστραλίας, ναι, που υπάρχει εγγυημένη πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησίας γης, που υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία, που υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου οι πολίτες αυτού του κράτους θα είναι ταξινομημένοι σε 4 διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικά πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Και αν αυτό που λέω αμφισβητείτε, επειδή τον Μάρτιν του 2016 διάβασα απόσπασμα από τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου που το επιβεβαιώνουν, για να μην πω πάλι τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου και να προκληθούν εντάσεις από κάποιους. Όπως την προηγούμενη φορά. Σας παραπέμπω ακριβώς στη δήλωση την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 8 Μαρτίου του 2016 ο κ. Σακιντζή. Ναι. Είναι στο ΚΙΠΕ αναρτημένη, που το περιγράφει ακριβώς και επιβεβαιώνει αυτά τα οποία είχα πει τότε. Άρα λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν είναι παγίδες. Και είπα προηγουμένως, ας ανατρέξουμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ναι. Το 1995, με τη συμφωνία του Ντέιτσον, στην ουσία στη Βοσνία Ερζεγοβίνη εφάρμοσαν το μοντέλο που ήθελαν να εφαρμόσουν στην Κύπρο. Είναι διζωνική τρικοινοτική ομοσπονδία. Ναι. Διζωνική τρικοινοτική ομοσπονδία. Λοιπόν, αν κοιτάξετε το Σύνταγμα και τη μορφή λύσης, τα περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία ήταν μέσα στο σχέδιο ΝΑΝΑΝ, είναι όλα αυτά τα οποία σήμερα συζητούμε ως περιεχόμενο λύσης του Κυπριακού. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Είδατε τι έγινε πριν μερικές μέρες? Ήδη η σερβική ζώνη κάνει κίνηση απόσχησης. Ναι. Εγώ, επειδή έχω στενή σχέση με την σερβική ζώνη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και με τον πρόεδρο Ντόντικ και τους συνεργάτες του,
Λοιπόν, έχω επισκεφτεί τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, έχω δει το σύστημα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εγώ θα ήθελα πραγματικά. Δεν είναι σταθερό πολιτικό σύστημα το οποίο και, να. Και όταν ήρθε στην Κύπρο προσκεκλημένο στις 11 Μάη του 2016 ο κύριο Ντόντικ και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, η πρώτη κουβέντα που του είπε του πρόεδρου, του κύριου Αναστασιάδη, είναι ότι εσείς πρέπει να αποφύγετε πάση θυσία να συμβεί αυτό που επιδιώκουμε εμείς να κάνουμε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ναι. Για την απόσχηση. Ναι. Λοιπόν. Και θα ήταν σκόπιμο η πολιτική ηγεσία κάποια στιγμή να κάνει ένα ταξίδι να πάει στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Να δει από κοντά. Να δει από κοντά και να βιώσει από κοντά, βεβαίως. Πριν ο Τσαβούσογλου, πριν μερικές μέρες, πριν μερικά 24 ώρα βασικά, έκανε μια δήλωση. Τον κατηγόρησαν μέσα στην Βουλή ότι παρέδωσε τις εγγυήσεις, λέει, στο Crash Montana. Και ο ίδιος είπε ότι εγώ δήλωσα και δημόσια τότε και το λέω και τώρα ότι όποιος σκέφτεται μία λύση στην Κύπρο χωρίς τουρκικές εγγυήσεις και χωρίς τουρκικό στρατό, ονειρεύεται. Έχω την εντύπωση ότι και τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών που είδαν το φως της δημόσιας τελευταία, ότι επιβιώνουν ακριβώς αυτή τη θέση. Ναι. Εκεί αυτό το οποίο φαίνεται και από τα πρακτικά ήταν ότι υπήρξε μια προσπάθεια παγίδευσης της δικής μας της πλευράς να αποδεχθεί μια σειρά από υποχωρήσεις όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση με κατοχύρωση όλων αυτών που διεκδικούσε η Τουρκία, αλλά από την άλλη πλευρά, χωρίς να διασφαλιστεί το θέμα της κατάργησης των εγγυήσεων και το θέμα ενδεχομένως της πλήρους αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ουσιαστικά αυτός ήταν και ο λόγος, κατά την άποψή μας, που κατέρευσε η διαδικασία, όταν προκλητικά ο κύριος Τσαβούσογλου είχε ξεκαθαρίσει να ξεχάσουν οι Ελληνοκύπροι το μηδέν εγγύησεις και το μηδέν στρατεύματα. Ναι. Εξάλλου και τα 6 σημεία του Γενικού Γραμματέα, τα προφορικά, που παρά το γεγονός ότι κατά επανάληψη στο Εθνικό Συμβούλιο έχω ζητήσει να ζητηθούν γραπτός από το Γενικό Γραμματέα και δεν είχα την υποστήριξη από κανένα, είναι δυνατό για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα με μια Τουρκία η οποία ουσιαστικά έχει αποδείξει μέχρι σήμερα διαχρονικά τη μη εμπιστευτικότητα της όσον αφορά τους χειρισμούς του Κυπριακού και τις θέσεις της, να έχω ως βάση συζήτησης για την επίλυση του προβλήματος 6 σημεία τα οποία ο Γενικός Γραμματείας διατύπωσε προφορικά. Ναι. Που, σε ένα δείπνο που ο καθένας μπορεί. Όταν είπατε να μπουν γραπτός, δεν είπαν, δεν συμφωνήσε κανένας. Ούτε ο πρόεδρος. Κανένας. Το Εθνικό Συμβούλιο. Και το έθεσα κατά επανάληψη. Κανένας. Και το λέει δημόσια. Ναι. Γιατί όμως δεν το δίνει ο Γενικός Γραμματείας γραπτός? Γιατί τα 5 από τα 6 σημεία του παραβιάζουν τον καταστατικό χάρτη των Εθνών, παραβιάζουν τις αποφάσεις του οργανισμού, παραβιάζουν τη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και μπορώ να το αναλύσω ένα προς ένα. Πείτε μας, έτσι εντάχει. Εντάχει. Λέει ότι στην τουρκοκυπριακή περιοχή τον πρώτο λόγο στις περιουσίες θα τον έχουν οι σημερινοί χρήστες. Ποιοι είναι οι σημερινοί χρήστες? Ναι. Οι έπικοι. Νομιμοποιώ τους έπικους. Ναι. Οι αποφάσεις της Γενικής Συέλευσης του Οργανισμού Εθνών μιλούν για παραμονή των υπήκων ή για επαναπατρισμό των υπήκων. Μιλάει για το θέμα της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων. Τι λέει? Ότι θα υπάρχει μια μεγάλη αποχώρηση την πρώτη ημέρα της λύσης, αλλά ο αριθμός ο οποίος θα παραμείνει, ο ρυθμός μείωσης αυτού του αριθμού και το χρονικό διάστημα παραμονής που θα καθοριστεί θα έχει αναθεωρημένη ή τελική κατάληξη με απόφαση των ηγετών των τριών εγκυτριών χωρών. Άρα πώς καταργούνται οι εγγύσεις? Όταν μετά από 10-15 χρόνια οι ηγέτες των τριών εγκυτριών χωρών θα αποφασίσουν αν θα φύγουν ή αν θα παραμείνουν. Αυτό ήταν στρέμα. Και το θέμα συζήτησης και εξού και. Άρα λοιπόν πώς καταργούνται οι εγγύσεις και με ποια διαδικασία οι ηγέτες των τριών εγκυτριών χωρών θα αποφασίσουν? Ναι. Κατά πλειοψηφία ή ομοφωνία? Με ποιον τρόπο θα αποφασίσουν? Μάλιστα. Και αν αύριο Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία που έχουν τους ίδιους στόχους έχουν κοινή θέση, πώς θα μπορέσεις εσύ να το ανατρέψεις αυτό? Αντίθετα, τον ομιμοποιάς και τον πιστοποιάς. Ναι. Λέει να καταργηθούν οι συνθήκες εγγύησης. Ναι, και λέω πώς καταργούνται με αυτόν τον τρόπο. Και την ίδια στιγμή λέει ένα καινούριο σύστημα ασφάλειας, το οποίο θα αποφασίσουν δύο πλευρές, το οποίο θα δίνει την ασφάλεια και την εγγύηση και στις δύο πλευρές. Ποιο είναι αυτό το σύστημα? Ναι. Γιατί δεν γίνεται μια πρόταση? Να μιλήσουμε για το γεγονός ότι μας υποχρεώνει να δεχτούμε την εκπεριτροπής προεδρία. Σε ποιο κράτος υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία? Σε ποιο κράτος υπάρχει βέτο για την απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου? Σε ποιο κράτος υπάρχει πληθυσμιακός διαχωρισμός και εγγύηση πλειοψηφίας ιδιοκτησίας και πληθυσμού στις δύο περιοχές? Ωραία. Και αφού όλοι λένε ότι στην Κύπρο θα είμαστε ένα κράτος και ένας λαός,
μέσα από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου εξηγήσει σε ποια χώρα του κόσμου που είναι ένα κράτος και ένα λαός γίνονται δύο χωριστά δημοψηφίσματα για να επικυρώσουμε το ίδιο πράγμα, και μάλιστα αυτό να είναι στη βάση της εθνοτικής και της θρησκευτικής προέλευσης? Ρώτησα και τον κύριο Νάιτα, ρώτησα και την κυρία Σπέχαρτ, ρώτησα πολλούς συνομιλητές μου. Να μου δώσουν μια απάντηση. Όχι. Από κανένα δεν πήρα απάντηση. Ενέργεια. Στέλιο. Κύριε Χρυσόπουλε, αναφερθήκαμε έτσι και σε αναφορές του Μεχμέραλη, του Τσαβουζογλου. Υπάρχουν και απειλές για τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΝΑΟΣ. Πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα υπάρξει κάποιο επεισόδιο στην ΝΑΟΣ με τη... Η Εξομόπη άλλωστε ανακοίνωσε ότι ήδη προχωρά τις γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποιο επεισόδιο από πλευράς Τουρκίας? Η Τουρκία δεν μπορώ να ξέρω αν θα κάνει επεισόδιο ή δεν θα κάνει επεισόδιο. Αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι σήμερα είναι ότι η Τουρκία, όσες φορές επιχείρησε να κάνει κάτι, το επιχείρησε να το κάνει μόνο όταν είναι απόλυτα σίγουρη για την επιτυχία. Άρα εμείς οφείλουμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα. Θεωρώ ότι οι τριμερείς και όχι μόνο συνεργασίες οι οποίες έχουν γίνει με τις διάφορες χώρες της περιοχής είναι κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως χρειάζεται κατά την όψη μας περαιτέρω αναβάθμιση αυτών των συνεργασιών για να μπορούν όντως να λειτουργήσουν ως ένας σοβαρός μηχανισμός αποτροπής. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που κατά επανάληψη έχουμε τονίσει ότι ο γεωστρατηγικός παράγοντας είναι ένας πολύ σημαντικός στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης μιας χώρας και κυρίως ως μέσο για την επίλυση διεθνών προβλημάτων όπως είναι το Κυπριακό. Και επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή τα συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου ταυτίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την περιοχή, είναι γι' αυτό που θα πρέπει να υπάρχει μια περαιτέρω ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα, και στο πολιτικό και στο διπλωματικό και στο ενεργειακό και στο στρατιωτικό, ανάμεσα σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Ναι. Και για μας ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά θα παίξει σημαντικό ρόλο, δεν είναι μόνο το θέμα της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με την Ελλάδα. Για ευνόητους λόγους, αλλά ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια αυξημένη αριθμητικά και οπλικά ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Πάντως, στο τελευταίο διάστημα, κύριε Ζιζόπουλε, οι συμμαχίες μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας αλλά και Ισραήλ φαίνεται ότι ενισχύονται. Ναι, σε διάφορα επίπεδα, ναι, έτσι. Ναι, ενισχύονται. Και εμείς... και προφανώς ένας λόγος, πιστεύετε, είναι και η ΑΟΣ. Είναι και το ενεργειακό, έτσι, είναι ενεργειακή δεξαμενή που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι σύγκληση συμφερόντων. Ναι. Που μπορεί τα συμφέροντα με την Ελλάδα να είναι διαφορετικά, μπορεί τα συμφέροντα με το Ισραήλ και την Αίγυπτο να είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς αυτά τα συμφέροντα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, αλλά με προσοχή. Να τα αξιοποιήσουμε σε ισότιμη βάση. Όχι αύριο να γίνουμε παράρτημα του οποιοδήποτε. Ναι. Λοιπόν, άρα μια αυξημένη ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο έχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Το πρώτο πλεονέκτημα δεν είναι ότι απλά ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την άμυνα της Κύπρου αντί οποιασδήποτε τουρκικής επιβολής, αλλά την ίδια στιγμή αποκτά ένα πρόσθετο διαπραγματευτικό όπλο, γιατί πρέπει να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα. Αν θέλετε να φύγουν και τα ελληνικά, να φύγουν και τα τουρκικά. Ναι. Το δεύτερο όμως και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μια αυξημένη ελληνική στρατηγική παρουσία στην Κύπρο αναβαθμίζει το γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές στους Έλληνες πολιτικούς συνομιλητές μου. Ότι η Ελλάδα πρέπει να το επιδιώξει αυτό το πράγμα. Θεωρείτε όμως μια αναβαθμισμένη στρατηγική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο δεν θα δημιουργήσει ένταση ή δεν θα θεωρηθεί από την Τουρκία ως προκλήση? Γιατί όταν η Τουρκία είναι μια από τις τρεις εγκύτριες χώρες και με 35.000 στρατεύματα κατέχει παράνομα το 37% του Κυπριακού έδαφους από το 1974, η Μεγάλη Βρετανία, η δεύτερη, χρησιμοποιεί τις βρετανικές βάσεις κατά παράβαση των συνθηκών εγκαθίδρυσης, αλλά η τρίτη εγκύτρια χώρα, η οποία εγκύθηκε την ασφάλεια του 82%, πρέπει να έχει μηδαμινή ως ανύπαρκτη στρατηγική παρουσία στην Κύπρο. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε τι θέλει η Τουρκία? Ή θα κάνουμε αυτόν τον οποίο ουσιαστικά είναι προς όφελος του ελληνισμού, είναι προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας? Με αυτόν τον τρόπο πρέπει πια να πολιτευτούμε. Και θεωρείτε ότι αυτό θυμούμε εγώ την ΕΔΕΚ που το σημειώνατε πάντοτε αυτήν την πτυχή, ότι θα έπρεπε να ενισχυθούν αυτές οι ακριβώς σχέσεις. Πιστεύετε όμως τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί ή βρίσκονται στον δρόμο ενίσχυσης? Έχουν βελτιωθεί, όμως δυστυχώς δεν βρίσκονται στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν αρνούμαστε την βελτίωση. Μάλιστα. Δεν είναι όμως αρκετή. Πρέπει να προχωρήσει με γρηγορότερους ρυθμούς για να φτάσει σε εκείνον το επίπεδο που πρέπει για να είναι απόλυτα αποτελεσματική αυτή η συνεργασία. Ωραία.
Να πάμε και στα αποτελέσματα των βουλευτικών στέλνων. Να περάσουμε και στις βουλευτικές εκλογές. Έχουμε ετοιμάσει και μια κάρτα Παναγιωτή. Για την πορεία της ΕΔΕΚ τα τελευταία 30 χρόνια, έτσι. Ακριβώς. Από το 1991 μέχρι το 2021. Αν μπορεί ο σκηνοθέτης μας να μας... Θέλετε να πάμε και πριν το 91. να μας δείξει να πάμε την κάρτα. Να πάμε από το 81 που ήταν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές. Εμείς ετοιμάσαμε για την τελευταία 30. Πολύ καλά. Ξεκινήσατε 10.89. Πες μας το στέλιο που τα σημείωσες τα... Το 1991 10.89%, το 96 8.13%. Το 2001 6.51%. Βλέπουμε εκεί μια τοτική τάση από το 1989 στο 6.51. Μετά είχαμε το 2006 ποσοστό 8.91%, 8.93% σταθερά ποσοστά το 2011. Το 2016 η ΕΔΕΚ πήρε ποσοστό 6.18%, ενώ το 2021 στις τελευταίες βουλευτικές ποσοστό 6.72%. Πώς θα σχολιάσω? Παναγιώτα, θα σχολιάσω τι. Σχολιάστε μας έτσι την πορεία των ποσοστών της ΕΔΕΚ. Υπάρχει αυτή η πορεία, αντιλαμβάνεστε ότι... Για να είμαστε δίκαιοι, να σημειώσουμε, πριν κάνετε την τοποθέτησή σας, για να είμαστε δίκαιοι με την ΕΔΕΚ, αυτή η τάση, η πτωτική τάση, ισχύει για όλα τα κόμματα, έτσι, τα τέσσερα παραδοσιακά κόμματα. Το είδαμε και την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε εκεί ΑΚΕΛ και Δημοκρατικό Συναγερμό και είδαμε αυτή την πορεία την... μέσα στα 30 χρόνια ότι είναι πτωτική. Αλλά εμείς θα σχολιάσουμε τα δικά μας, εμάς μας ενδιαφέρει τα δικά μας. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά η ΕΔΕΚ πολιτεύεται σε έναν δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ ισχυροποιημένη εδώ και χρόνια η διπολική τάση. Ναι. Και αν προσέξετε και αν κάνετε μια ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων από το 1959, όταν στις 13 του Δεκέμβρη του 1959 είχαν γίνει οι πρώτες προεδρικές εκλογές, μέχρι σήμερα θα διαπιστώσετε ότι οι διαφοροποιήσεις είναι περιθωριακές. Απλά η διαφορά είναι ότι πολλές φορές... θα σας αφήσω ως δημοσιογράφους οι οποίοι είσαστε... Διότι το 1959 δεν υπήρχε ούτε η ΕΔΕΚ, ούτε το μόνο κόμμα που υπήρχε ήταν το ΑΚΕΛ. ΑΚΕΛ και δεξιά. Εντάξει. Ναι. Ακριβώς. ΑΚΕΛ και δεξιά. Ναι, ναι. Γιατί ο διπολισμός έχει βαθιές ρίζες. Δεν είναι τα τελευταία χρόνια που έχει δημιουργηθεί. Ναι. Έχει μια μεγάλη παράδοση. Λοιπόν, αυτό που θα διαπιστώσετε λοιπόν είναι ότι οι χώροι στην ουσία έχουν περιθωριακές διαφοροποιήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα όμως με τον πέραν των δύο πόλων χώρος, πολιτικός χώρος, είναι τα διάφορα κόμματα τα οποία αναφύονται κατά περιόδους και τα οποία ουσιαστικά αποδυναμώνουν περισσότερο τα υπόλοιπα κόμματα παρά τα δύο μεγαλύτερα, τα οποία δύο μεγάλα κόμματα λόγω ακριβώς των κοινωνικών προσβάσεων, λόγω των επιρροών που έχουν, λόγω της οικονομικής επάρκειας την οποία διαθέτουν, των μηχανισμών που διαθέτουν, είναι πολύ πιο ανθεκτικά στις οποιασδήποτε μεταβολές ή μεταβλητές οι οποίες παρατηρούνται. Λοιπόν, από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα πρέπει να τονίσουμε ότι όντως περάσαμε διάφορες δυσκολίες. Στη φάση που το κόμμα είχε δημιουργήσει μια σταθερότητα μετά το 2006 που θα μπορούσε να προχωρήσει, ήρθεν δυστυχώς η αναπάντεχη εγκατάλειψη του κόμματος από τον τέος πρόεδρο, όπου στην ουσία δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στο κόμμα, τα οποία δεν μπορούσαν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, να μπορέσουν να αποκατασταθούν, ούτως ώστε να μπορέσει το κόμμα να έχει το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούσε. Και όπως είπαμε και τότε, αν προσέξετε, οι δημοσκοπήσεις κυρίως τέλος του 2014, αρχές του 2015, έδιναν την ΕΔΕΚ να είναι έκτον ή κέβδομον κοινοβουλευτικό κόμμα με ένα ποσοστό μεταξύ 2,8 και 3,2%. Κατορθώσαμε, έστω και τραυματισμένοι όπως είχαμε, να είμαστε τέταρτον κοινοβουλευτικό κόμμα με το 6,18-6,2. Εφτά εκλογικές αναμετρήσεις, σε ποιες ήσασταν εσείς στα ενία, στις τελευταίες δύο ή... Από το 2016. Όπως λες, στα ίδια στα ενία, ποσοστά. Στα ενία του κόμματος. Εσείς. Στα ενία του κόμματος, εσείς. Στην προεδρία του κόμματος. Και το 2021. Εγώ το 2016 και το 2021, ναι. Ναι. Το 2016 και το 2021. Λοιπόν,
Ενώ... Το 16 όπου καταγράφηκε όμως, κύριε Σιτζόπουλε, η μεγαλύτερη, το ιστορικό χαμηλό της ΕΔΕΚ. 6-18 το 2010. Ουσιαστικά σε εκλογική αναμέτρηση, το χαμηλότερο ποσοστό που μπορούμε να πούμε ότι κατέγραψε η ΕΔΕΚ, παρόλο που δεν αποτυπώνεται ξεκάθαρα, είναι στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2014, όπου μαζί με τους οικολόγους είχαμε πάρει 19.500 ψήφους ή 7,6. Εάν αφαιρέσουμε το ποσοστό των οικολόγων που μπορείς να πεις ότι ήταν περίπου γύρω στο 2 με 2,5%, αντιλαμβάνεσαι ότι το ποσοστό της ΕΔΕΚ ήταν γύρω στο 5 και κάτι. Ναι. Αλλά σε βουλευτικές εκλογές, ναι. Αλλά κάτω από τις συνθήκες οι οποίες είχαν γίνει και με την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί με την εγκατάλειψη της Προεδρίας από τον Δίος Πρόεδρο και κυρίως με την θέση και τη στάση την οποία αντίρρησαν οι προηγούμενοι βουλευτές του κόμματος, οι βουλευτές που ήταν μέχρι το 2016, το 6,2 στην ουσία ήταν μια σημαντική επιτυχία του κόμματος. Ναι. Το 2021 η αλήθεια ήταν ότι προσδοκούσαμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ξεπεράσει το 7,2 και θα μπορούσαμε να είχαμε 6 σήμερα βουλευτές και να παραμείνει η ΕΔΕΚ τέταρτον κοινοβουλευτικό κόμμα. Σημείο, για να είμαστε και δίκαιοι, η ΕΔΕΚ είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο κατέγραψε άνοδος τα ποσοστά του στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Σε σχέση με τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα. Ναι. Και αύξηση βουλευτών. Και αύξηση βουλευτών, ναι. Από 3 σε 4. Λοιπόν, για περίπου 1.250 ψήφους Παγκύπρια, για 1.250 ψήφους Παγκύπρια, ουσιαστικά χάσαμε τις δύο έδρες και την τέταρτη θέση. Ναι. Γιατί οι 1.250 ψήφοι θα μας διασφάλιζαν το 7,2 για κάτι για να μπορέσουμε να μπούμε. Λοιπόν, η αλήθεια όμως ότι και εσείς ως δημοσιογράφοι το παρακολουθήσατε, η πολεμική που δέχθηκε το κόμμα και από εντός και από εκτός σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές ήταν απίστευτη. Δεν νομίζω να είχε ένα άλλο κόμμα ή η ΕΔΕΚ ποτέ μέχρι σήμερα. Κυρίως από εντός, κύριε Σιτζόπουλε, δηλαδή ότι και από εκτός όλα τα κόμματα δέχονταν. Ναι, ήταν περίεργες εκλογές. Ναι, και από εντός και από εκτός. Αλλά ναι, αυτό που λέτε εσείς, το εντός, ναι, ήταν σημαντικό. Να πω μόνο ότι μόνο από μέλη ή φίλους ή και στελέχη της ΕΔΕΚ στην επαρχία Λεμεσού που κατήλθαν με άλλους συνδυασμούς και όχι τυχαία. Ναι. Είχαν συγκεντρώσει περίπου 2.500 προσωπικούς σταυρούς. Εάν η μισή από αυτούς ήταν ψήφοι της ΕΔΕΚ, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο από την επαρχία Λεμεσού θα μπορούσαμε να πετύχουμε το στόχο μας. Ναι. Ωραία. Αλλά αυτό και πάλι είναι μέσα στο παιχνίδι, αν με ρωτάτε. Παρακολουθήσαμε πολλές καταστάσεις σε διάφορα κόμματα και όχι μόνο στην ΕΔΕΚ. Σωστό. Δεν διαφωνώ. Αν ξεκινήσουμε με το ΑΚΕΛ που έγινε η απόσχηση τότε των 5 και δημιουργήθηκε το ΑΔΙΣΟΚ. Μετά είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Καλανό στο ΔΙΚΟ. Δεν το εκφράζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει μετά ήταν ο δημοκρατικός συναγερμός που έφυγαν κάποιοι και δημιούργησαν τα δικά τους κόμματα. Ήταν το δίκο η αποχώρηση του Μάριου Καρουγιάν πρόσφατα. Και τώρα βλέπουμε δεν το εκφράζω, να γίνεται στην ΕΔΕΚ. Ναι. Δεν το εκφράζω ως παράπονο. Το εκφράζω ως δεδομένο. Ναι. Το εκφράζω ως δεδομένο. Δεν το εκφράζω ως παράπονο. Ναι. Είναι ο καθένας ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Όμως το παράδοξο της υπόθεσης ποιον είναι. Ένας αριθμός από αυτά τα στελέχη που πολέμησαν το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, που υποστήριξαν υποψηφίους άλλων κομμάτων, που υπονόμευσαν την προτυχία του κόμματος, σήμερα εμφανίζονται δήθεν ότι ενδιαφέρονται για την ενότητα της ΕΔΕΚ. Ναι. Και προσφεύγουν και στα δικαστήρια. Ομολογουμένως θα έρθουμε σε αυτό. Εγώ γιατί. Παναγιώτη, εγώ σου πω κάτι. Λοιπόν, πέρασα και εγώ από τη δημοσιογραφία για να ξέρεις. Ναι. Όταν είχα πάρει το πτυχίο μου στην ιατρική το 1983 στη Θεσσαλονίκη, όπου ως συνδικαλιστής που ήμουν τότε κανένας δεν περίμενε και δεν πίστευε ότι θα έπαιρνα πτυχίο την πρώτη εξεταστική περίοδο και μάλιστα στην ιατρική, τον επόμενο χρόνο, μέχρι να έρθει η σειρά μου για να μπω να κάνω ειδικότητα, φίτησα ένα χρόνο στο North College Θεσσαλονίκη στο τμήμα δημοσιογραφίας. Και από το 1984 μέχρι και το 1987 είχα μία ραδιοφωνική εκπομπή στην ΕΡΤ Θεσσαλονίκης για την Κύπρο. Μπορεί να μην έκανα τη δημοσιογραφία που κάνετε ενδεχομένως εσείς σήμερα ή των έντιμων μέσων ενημέρωσης. Ναι. Όμως θεωρώ ότι έτσι και εξόφαλτσα
Έτσι, από την περιφέρεια. Και το ραδιόφωνο δεν πηγαίνει το μαγεία, την δημοσιογραφική μαγεία. Από την περιφέρεια, από την περιφέρεια της δημοσιογραφίας πέρασα. Λοιπόν, όταν ξεκίνησες να μου λες για το θέμα των βουλευτικών εκλογών, δεν είχα καμία αυταπάτη. Είναι το επόμενο βήμα που θα ακολουθούσες θα ήταν τα ιστοκομματικά της ΕΔΕΚ. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι σου είπα, μην μου πεις τι θα με ρωτήσεις. Είναι αναπόφευκτο. Λοιπόν, ήταν κάτι που το περίμενα. Άρα λοιπόν, εισαγάγω εγώ το θέμα κατευθείαν. Καλό. Δεχόμαστε. Λοιπόν, πείτε μας τι γίνεται. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Είναι και ο Στέλιος που παρακολουθεί το θέμα πολύ στενά, διότι ως κομματικός και πολιτικός συντακτής. Ο Στέλιος πρέπει να σας τα πει. Να κάνω εγώ τι μου έκανε εντύπωση και μετά μας πει ο Στέλιος. Εμένα μου έκανε εντύπωση που βλέπω κόσμο να πηγαίνει να πληρώνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ cash στα δικαστήρια για να εκδώσει ένα διάταγμα να σταματήσει τις εκλογές. Και έρχομαι και λέω, ως δημοσιογράφος, ως άνθρωπος που ασχολούμαι μετά της πολιτικής. Λέω, καλά ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, γιατί δεν τα βρίσκουν και προχωρούν σε αυτό το σημείο, στο σημείο να πάω να βγάλω 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ που είναι η τσέπη μου, για να εκδώσω ένα διάταγμα, να σταματήσω μια διαδικασία ποιου, του κόμματος μου. Ναι, και λέω, στιγμή, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αυτό είναι που μου κάνει εμένα εντύπωση. Παναγιώτη μου, αυτό θα το ρωτήσω στους άλλους, μην με ρωτάς εμένα. Αυτούς πήγα στα δικαστήρια. Θα σας ρωτήσω και εσάς. Όχι, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι για να ανοίξει προσφυγές στα δικαστήρια. Η μία κερδίθηκε, εκκρεμούν πέντε. Για αυτές τις έξι προσφυγές στα δικαστήρια, μέχρι στιγμής, οι εγγυήσεις οι οποίες έχουν τεθεί και είναι υπόθηκες από αυτούς τους προσφυγές είναι περίπου 260.000 ευρώ. Μάλιστα. Η μία των 100.000 χάθηκε για αυτούς. Ναι. Λοιπόν, εκκρεμούν οι άλλες πέντε. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα επισέλθω στα δικαστικά δρόμενα και δεδομένα. Εμείς έχουμε διαμορφώσει την υπεράσπιση μας στη βάση στοιχείων, ντοκουμέντων και όλων των υπολείπων. Βλέπετε ότι είμαστε ήρεμοι, είμαστε νυφάλοι, είμαστε ψύχρεμοι. Δεν προβαίνουμε σε αχρίαστες δημόσιες τοποθετήσεις. Ο Στέλιος που τα παρακολουθά, ας τα πει ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, εμείς αναμένουμε τα αποτελέσματα και ανάλογα θα κινηθούμε. Δεν πρόκειται κανένας να σταματήσει την ΕΔΕ. Ωστόσο, να πούμε ότι το οξύμορο είναι ένα. Κάποιοι θεωρούσαν ότι το πρόβλημα στην ΕΔΕ είστε εσείς και τελικά. Είσαστε ο πρόεδρος του κόμματος για την επόμενη μενταετία χωρίς αθυποψήφιο. Πώς εξηγείτε αυτό, Στέλιο? Στέλιο, μου εξήγησε το εσύ αυτό. Να μην το εξηγήσω εγώ. Ναι, διότι θέλω να ρωτήσω για να μας το εξηγήσω, Στέλιος, πώς συμβαίνει αυτό. Το ζήτημα είναι ότι, Παναγιώτη, αν και αρχικά, για να πούμε για να γνωρίζει ο κόσμος, αρχικά υπήρξε ένα αθυποψήφιο για τον κύριο Σιζόπουλο, ο οποίος στη συνέχεια, μετά και τις δικαστικές διαμάχες, αποσύρθηκε ο κύριος Βαρνάβας. Και εν τέλει, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, εσείς δεν έχετε ουσιαστικά αθυποψήφιο και παραμένετε στην ηγεσία του κόμματος. Άρα υπήρχε μόνο μία υποψηφιότητα, ακριβώς, η δικιά σας. Και υποψηφιότητα του κύριου Γιώργου Βαρνάβα. Οι αγωγές δεν έχουν να κάνουν κάτι σχετικά με τη διαδικασία, με τη διαδικασία υποψηφιότητων, αλλά μόνο με το τελικό συνέδριο. Σωστά. Το συνέδριο της Λευκωσίας. Το συνέδριο της Λευκωσίας. Και τη τελική φάση του συνεδρίου, του τακτικού συνεδρίου. Ναι. Αλλά το τακτικό συνέδριο στην ουσία δεν θα κληθεί να εκλέξει νέο πρόεδρο του κινήματος. Σωστά. Ακριβώς. Διότι μια υποψηφιότητα υπήρχε. Μάλιστα. Παναγιώτη, παρόλο που δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, να πω απλώς μια αντίφαση που υπάρχει. Υποτίθεται ότι το Μητρό μελών του κόμματος είναι ενιαίο Μητρό. Ναι. Και τα μέλη κατατάσσονται στις επαρχίες. Θέλω να μας πείτε, για να καταλάβει ο κόσμος, το πρόβλημα τι είναι, ποιο είναι. Ισχυρίζονται κάποιοι ότι το Μητρό του κόμματος έχει παραποιηθεί. Ότι το παραποίησα το Μητρό γιατί βρισκόταν στην κατοχή μου. Στην κατοχή σας βρισκόταν. Ναι, με οδηγίες και με άφαση του πολιτικού γραφείου. Ότι. Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία και τις οδηγίες της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Μητρό του κόμματος πρέπει να το έχει υπό την ευθύνη του εκείνος ο αξιωματούχος, ο οποίος έχει νομική ευθύνη έναντι του κόμματος. Μάλιστα. Γι' αυτό και το. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς. Μάλιστα. Και σε όλα τα κόμματα. Ναι, είναι δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Έχουν κατά νόμον υπεύθυνον ο οποίος ελέγχει το Μητρό. Το
καταστατικό του κόμματος, παρά το γεγονός ότι έλεγαν ότι το Μητρόν το τηρεί, δεν το έχει στην κατοχή του, το τηρεί ο γραμματέας του κόμματος και ο οργανωτικός γραμματέας του κόμματος. Μάλιστα. Με βάση τη συγκεκριμένη οδηγία όμως και για σκοπούς να αποφευθεί οποιαδήποτε διαρροή προσωπικών δεδομένων τα οποία ενδεχομένως θα κόστιζαν μεγάλων οικονομικών πρόστιμων στο κόμμα, το πολιτικό γραφείο αποφάσισε ότι θα το τηρεί ο πρόεδρος του κόμματος. Μάλιστα. Να αποφάσισε πολιτικό γραφείο αυτό. Mm-hmm. Αυτό αναφισβητήθηκε πρόσφατα μετά την έναρξη της διαδικασίας του συνεδρίου. Γιατί στις 30 Ιουνίου, ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πήγαν στα δικαστήρια, αποφάσισε ότι θα γίνουν οι εκλογές με αυτήν τη διαδικασία του συνεδρίου και το Μητρόν, το οποίο βρίσκεται, υποτίθεται, από την ευθύνη του Προέδρου, θα δοθεί στην Επιτροπή Διαπιστευτηρίου να γίνουν οποιασδήποτε ενστάσεις ενδεχομένως υπάρχουν, να ολοκληρωθεί η διαδικασία του τελικού Μητρό που θα δοθεί στην Εφορευτική Επιτροπή για να γίνουν οι εκλογές. Ξεκίνησε η διαδικασία των εκλογών με τις εκλογικές επαρχιακές συνδιασκέψεις. Έγιναν 5 επαρχιακές συνδιασκέψεις χωρίς να υπάρχει αμφισβήτηση του Μητρώου. Κερίνιας, Λάρνακας, Αμοχώστου, Πάφου και Λεμεσού. Ναι. Έγινε αμφισβήτηση στην τελευταία, της Λευκωσίας. Μπορεί να εντόπισαν μέλη τα οποία ενδεχομένως να μην διγιώνταν στη Λευκωσία. Να το δεχτώ. Σε άλλες επαρχίες μπορεί να μην βρήκαν κάποια παρατημία. Να το δεχτώ. Ναι. Λοιπόν, και στη συνέχεια γίνεται και η προσφυγή για να μην γίνει το συνέδριο το τελικό και οι τελικές εκλογές στη βάση πάλι του Μητρώου. Ναι. Καλά, γιατί αναφισβήτησαν τις επαρχιακές συνδιασκέψεις και το Μητρόν όλων των υπολείπων επαρχιών? Αν το πρόβλημα τους ήταν μόνο η Λευκωσία, να κάνουμε μόνο τη Λευκωσία και να δούμε πώς λέει το ζήτημα. Ναι. Άρα λοιπόν το Μητρόν στην ουσία ήταν επίφαση. Μάλιστα. Ήταν επίφαση. Και ο λόγος είναι ένας. Κάποιοι θεώρησαν ότι σε αυτόν το συνέδριο θα μπορούσαν να κερδίσουν τις εκλογές, αφού δεν κατάφεραν να μειώσουν τα ποσοστά της ΕΔΕ και να φορτώσουν την ευθύνη του Σιζόπουλου για να απαιτήσουν την παραίτησή του. Μα ποιοι θα κερδίζαν, αφού δεν είχατε αθυποψήφιο, κύριε Σιζόπουλου? Όχι, πριν να γίνει η αθυποψήφια. Μιλώ για τις βουλευτικές εκλογές. Okay. Ναι. Λοιπόν, όταν ξεκίνησαν οι εκλογές διαδικασίες και είχαν κερδίσει τις εκλογές στην Λάρνακα, είχαν κερδίσει εκλογές στην Αμόχωστο, δεν τέθηκε θέμα αναφισβήτησης του Μητρώου. Ναι. Το πρώτο πανικό έγινε όταν περίμεναν να κερδίσουν τις εκλογές στην Πάφο, όπου συνεργάστηκαν όλοι, πρέπει να πούμε, και αντί να τις κερδίσουν, είχαν υποστεί μια συντριπτική νύχτα. Ναι. Περίμεναν να κερδίσουν τις εκλογές στην Λεμεσό, είχαν υποστεί μεγαλύτερη συντριπτική νύχτα. Οπότε μια τρίτη ήττα στη Λευκωσία, αντιλαμβάνεστε ότι θα τερμάτιζαν τις όποιες φιλοδοξίες είχαν να κερδίσουν την ηγεσία του κόμματος. Γι' αυτό ξεκίνησαν τις δικαστικές διαδικασίες. Αυτή η πράγμα. Και είπατε ότι παραμένουν 5 προσφυγές. Ναι, υπάρχουν 5 προσφυγές. Η οποία η μία είναι για τη Λευκωσία. Οι τρεις είναι για τη Λευκωσία. Τρεις για τη Λευκωσία. Ναι, η μία νομίζω ότι αποσύρθηκε και έμειναν οι δύο. Λοιπόν, δύο αγωγές για το ίδιο πράγμα. Ναι, για το συνέδριο. Λοιπόν, η μία αποσύρθηκε, νομίζω έχουν μείνει δύο. Λοιπόν, υπάρχει μία που αφορά το τακτικό συνέδριο του κόμματος και υπάρχει και μία η οποία προσέφηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής για την απόφαση του έκτακτου συνεδρίου. Ή να παραιτηθεί να τον παύσει. Ακριβώς. Αλλά εμπίπτει πια και το Μητρώο πια μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, έτσι όπως το εξήγησε ο Στέλιος προηγουμένως. Εγώ αντιλαμβάνω δηλαδή, όποια και να είναι η έκβαση αυτών των εκκρεμωτήτων στα δικαστήρια, ουσιαστικά εσείς έχετε εκλεγεί άνευ αυτυποψηφίου για την επόμενη πενταετία, ναι, έτσι, 21-26. Ναι, από τη στιγμή που δεν υπήρξε προσφυγή εναντίον της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για την προκήρυξη του συνεδρίου και τη διαδικασία, αλλά η προσφυγή αφορούσε μόνο το Μητρό. Ναι. Από τη στιγμή που η εκλογή έγινε χωρίς να απαιτείται ψήφος από τα μέλη του κόμματος, στην ουσία είναι νόμιμη. Μάλιστα. Εκτός αν γίνει τώρα. Να γίνει ή τώρα δεν επιτρέπεται. Τι να γίνει τώρα? Αγωγή. Τι αγωγή έγινε? Για τη διαδικασία και για την υποβολή υποψηφιότητα. Αν θα κάνουμε τώρα, γιατί που τις 30 του Ιούνιου που μέχρι σήμερα φτάνουμε στις 30 Δεκέμβρη μετά από 6 μήνες, τότε θα πούμε στο βιβλίο Ρεγόν Γκίνες. Αυτή η αντίδραση όμως, κύριε Ζητόπουλε, που αντιμετωπίζεται προσωπικά, ενδοκομματικά από κάποια στελέχη,
Εγώ διερωτούμε, αντικατοπτρίζεται αυτή η αντίδραση στο πρόσωπο σας και στη βάση του κόμματος, από τα μέλη, από τους ψηφοφόρους? Νομίζω ότι αυτό φάνηκε ενίσχυση στις επαρχιακές συνδιασκέψεις. Ναι. Όπου η συμμετοχή ήταν συντριπτική. Να πω μόνο κάτι. τον Οκτώβριο του 2014, επί προηγούμενης προεδρίας του κόμματος, mm-hmm. στην επαρχιακή συνδιάσκεψη Λευκωσίας έλαβα μέρος 158 μέλη. Ναι. Το 2021, τον Οκτώβριο, χωρίς ανθυποψηφίους mm-hmm. και με τη δικαστική διαδικασία η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη και με τις παρεμβάσεις που έγιναν να μην προσέλθουν τα μέλη του κόμματος να ψηφίσουν, προσήλθαν και ψήφισαν 688 άτομα. Εξαπλάσια. Δεν θα πω τίποτα. Εξαπλάσιος αριθμός. 158, 688. Ναι. Το ίδιο συνέβη και στις άλλες επαρχίες. Κύριε Ζιζόπουλε, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τις σχέσεις πλέον ΕΔΕΚ, ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ και για τις προεδρικές εκλογές. Κυρίες και κύριοι, πίσω εδώ στο παρασκήνιο, στην εκπομπή μας, σήμερα συζητούμε σοσιαλιστικά με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιτζόπουλο. Συζητούμε στο προσκήνιο, απόψε. Συζητούμε στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο. Κύριε Σιτζόπουλε, είδαμε εδώ Κυπριακό, είδαμε τα ενδοκομματικά, τους δικαστικούς αγώνες. Στέλιο, είχαμε... εκλογές στην Ελλάδα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγή. Ποιες είναι οι σχέσεις ΠΑΣΟΚ και ΕΔΕΚ μετά την εκλογή, Ανδρουλάκη, κύριε Σιτζόπουλε? Αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσουμε. Έχω την ελπίδα και την πεποίθηση ότι η αναβάθμιση των σχέσεων που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια με την Φόφη Γεννηματά, ότι θα συνεχίσει και με τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Ήδη από την πλευρά μου, πέραν από τα συγχαρητήρια που το έχω αποστείλει, έχω απευθύνει και μία πρόσκληση για συνάντηση, είτε με επίσκεψη του ιδίου στην Κύπρο, είτε με επίσκεψη δική μου στην Αθήνα, για να δούμε ακριβώς πώς συντονιζόμαστε περαιτέρω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία μαζί με την Φόφη Γεννηματά, και όχι μόνο, και με τους συνεργάτες της. Λοιπόν, και ευελπιστούμε ότι αυτή θα συνεχίσει. Υπάρχουν πολλά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των σχέσεων των δύο κομμάτων. Πώς είναι οι σχέσεις σας με τον κύριο Ανδρουλάκη? Γνωρίζεστε, σε προσωπικό, είχατε σε προσωπικό κάποιες επίπεδο, επαφές? Σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη γνωριμία. Όμως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα μας στερήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, ούτε με την Φόφη Γεννηματά υπήρχαν οποιασδήποτε προσωπικές mm-hmm. σχέσεις πριν να αναλάβει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχω πολύ στενές προσωπικές σχέσεις, δεδομένου ότι και εγώ όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη για αρκετά χρόνια ήμουν μέλος της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ, ήμουν μέλος της κλαδικής γιατρών του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, και είναι προφανές ότι αυτή η περίοδος δημιούργησε mm-hmm. συνθήκες και προποθέσεις ιδιαίτερης γνωριμίας με ένα σημαντικό αριθμό στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσουν αυτές οι σχέσεις και δεν θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο δεδομένο και μια προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μας. Mm-hmm. Κύριε Σιτζόπουλε, πάντως ο κύριος Παπαδάκης, ο ευρωβουλευτής προεστέλεχος του κινήματος, διαφημίζει και διαφημίζει άριστες σχέσεις με τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι θα επηρεάσει αυτό τη σχέση σε ΕΔΕΚ ΠΑΣΟΚ? Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι οι προσωπικές σχέσεις είναι αυτές οι οποίες θα παρέμβουν για να επηρεάσουν τις οποιασδήποτε σχέσεις. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μας, σε καμία περίπτωση. Οι σχέσεις σας με τον κύριο Παπαδάκη, κύριε Σιτζόπουλε, επανήλθαν ή... Ο κύριος Παπαδάκης είναι εκτός κόμματος. Είναι εκτός κόμματος, ναι. Τελεία και παύλα. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο για το ΚΙΝΑΛ? Όχι. Ή να πάμε στις προεδρικές διεργασίες στην ΕΔΕΚ. Τι γίνεται? Είναι νωρίς. Πρώτα να τελειώσουν οι διεργασίες οι δικές μας, να τελειώσουν οι δικαστικές διαδικασίες. Να ολοκληρωθεί η συγκρότηση των σωμάτων του κόμματος για να μπορεί πια να γίνει η συζήτηση για να καταλήξουμε εκεί που καταλήξουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα τα περιθώρια. Θεωρώ ότι εντός Ιανουαρίου αυτά τα ζητήματα
θα λήξουν σε χειρότερη περίπτωση εντός του Φλεβάρη ή θα έχουν μπροστά μας ένα ολόκληρο. Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ότι σε ένα μήνα ας πούμε, πρέπει να λήξουν αυτές οι δικαστικές διαδικασίες. Τι γίνεται, θα προχωρήσει αυτό, θα εκκρεμεί επάπειρο. Αυτή τη στιγμή είναι σε δύο επίπεδα η εκκρεμότητα. Το ένα επίπεδο είναι το δικαστικό και το δεύτερο επίπεδο είναι το κοινοβουλευτικό. Ναι. Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια ήταν ότι ένας από τους λόγους που το συνέδριο του κόμματος τακτικό συγκλήθηκε τον Οκτώβριο ήταν ακριβώς για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής των νέων οργάνων του κόμματος για να μπορέσει να ξεκινήσει μια διαδικασία προβληματισμού γύρω από τις επόμενες προεδρικές εκλογές αλλά και τις επιλογές που το κόμμα έχει ενώπιον του για να πάρει τις τελικές του τις αποφάσεις. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά βρισκόμαστε με δύο μήνες αργοπορία, θεωρώ ότι ο χρόνος ακόμα που έχουμε μπροστά μας είναι αρκετός και δεν πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από την ασφιχτική πίεση και το άγχος το τι ενδεχομένως θα γίνει. Πάντως ο συναγερμός και το Αγγέλ εξήγηλαν, μας είπαν ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχουν υποψήφιο. Θα έχουν όνομα. Εμείς προχωρούμε και πριν τον Μάρτιο. Και αύριο την Πέμπτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, εξαγγέλει και ο Γιώργος ο Κολακάσιδης. Αντιλαμβάνομαι ως ανεξάρτητος. Μπορούν να εξαγγείλουν όσοι θέλουν. Αυτό το δικαίωμα δεν θα το στηρίξουμε από κανένα. Εμείς θα κάνουμε τις δικές μας τις εκτιμήσεις, θα κάνουμε τις δικές μας τις επιλογές. Από εκεί και πέρα, εμείς για ακόμα μια φορά θα πολιτευτούμε μακριά από σκοπιμότητες και συμφέροντα, όπως το αποδείξαμε πολλές φορές μέχρι σήμερα. Ναι. Και ο καθένας πια ας είναι υπόλογος και υπεύθυνος των αποτελεσμάτων των πράξεών του. Μάλιστα. Κάτι ξέρετε ή δεν ξέρετε ή υπολογίζετε. Μπορεί να ξέρω, μπορεί να υπολογίζω, μπορεί να διαισθάνομαι. Είμαι υποχρεωμένος όλα αυτά να τα λαμβάνω υπόψη και να τα συναρμολογώ για να υπάρχει όσο το δυνατόν μια καθαρή εικόνα. Κύριε Χρυσόπουλε, πάντως επί προεδρίας σας στην ΕΔΕΚ υπήρξε συνεργασία με το Δίκο. Τόσο το 2016 για την Προεδρία της Βουλής, τόσο το 2018 για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά και στην Προεδρία της Βουλής το 2021 αλληλοστηριχθήκατε για την Προεδρία της Βουλής. Αναμένουμε ότι θα υπάρξει αυτή η αλληλοϋποστήριξη για στις προεδρικές του 23. Κοιτάξτε, είναι κάτι που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το προκαταλάβω, ούτε και να το προβλέψω. Εγώ αυτό το οποίο θέλω, κατά τρόπο ξεκάθαρο να τονίσω, είναι ότι στις προεδρικές εκλογές θα πρέπει όσοι διαφωνούμε και με την μορφή διακυβέρνησης, αλλά δηλαδή να έχουμε περισσότερη κοινωνική ευαισθησία και όσοι έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά το Κυπριακό και επιζητούμε μια εναλλακτική πορεία όσον αφορά το Κυπριακό, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο συνεργασίας. Από εκεί και πέρα, εάν αυτή η προσπάθεια δεν θα καταλήξει, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και ο καθένας είναι ελεύθερος πια να ακολουθήσει τις επιλογές του στη βάση των αποφάσεων των συλλογικών του οργάνων. Εμείς από την πλευρά τη δική μας θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε σε χαμηλούς τόνους, με νυφαλιότητα, χωρίς κομματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά η φιλοδοξία μας είναι πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό ή στο μεγαλύτερο. Να στηρίξουμε την κρατική νοητεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προστατεύσουμε την πατρίδα μας από τις ασύμμετρες απειλές που σήμερα έχουμε εκ μέρους της Τουρκίας, αλλά και την ίδια στιγμή να προσφέρουμε μια κοινωνική και οικονομική προστασία στους συμπατριώτες μας που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες τόσο από την οικονομική κρίση του 2012-2013, όσο και από την πρόσφατη της πανδημίας. Και νομίζω ότι το αποδείξαμε και με τη στάση την οποία αντιρρήσαμε πέρσι για την ψήφιση του προϋπολογισμού, όπου δεν επιδιώξαμε να κεφαλαιοποιήσουμε, όπως κάποιοι ισχυρίζονταν, την Προεδρία της Βουλής, αλλά δεν βγήκε κανένας από αυτούς να ζητήσει συγγνώμη για ό,τι έλεγαν τότε. Αλλά αντίθετα, ούτε προσωπικές ούτε κομματικές φιλοδοξίες επιδιώξαμε να ικανοποιήσουμε. Αλλά προσπαθήσαμε να προσφέρουμε στους συμπατριώτες μας όσο το δυνατόν κοινωνική και οικονομική προστασία
μέσα από αυτές τις 11-12 προτάσεις που η κυβέρνηση αποδέχτηκε και που σχεδόν στο σύνολο τους έχουν υλοποιηθεί. Και επειδή σε λίγη ώρα, κύριε Σιτζόπουλε, και σεβόμαστε το έτοιμα σας, αρχίζουν και η συζήτηση του προϋπολογισμού. Να πούμε ότι σήμερα η εκπομπή μας είναι βιντεογραφημένη έτσι νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης και σήμερα θα πάτε σε λίγο, αρχίζουν οι προϋπολογισμοί, θα τοποθετηθείτε, έτσι. Οπότε να μας πείτε και το καταληκτικό σας σχόλιο για να κλείσουμε. Όσον αφορά τους προϋπολογισμούς. Ό,τι θέλετε. Αυτό θα το δείτε την Παρασκευή, την ώρα που θα γίνει ψηφοφορία. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία, για αυτή την πρόσκληση. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να απευθυνθώ στους πολίτες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια αυτοπροστασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που περνάει η πατρίδα μας. Πρέπει να έχουμε μια συνεργασία, μια συνέργεια. Δεν είναι η ώρα των αχρίαστων συγκρούσεων, των αχρίαστων αντιπαραθέσεων. Ο καθένας από την πλευρά την δική του πρέπει να συμβάλλουμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να προστατεύσουμε μεν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ατομικά δικαιώματα του καθενός με οποιανδήποτε πλευρά και αντίληψη και αν υπάρχει. Όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε στο πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις από την πανδημία, τις κοινωνικές, τις οικονομικές, αλλά πάνω απ' όλα τις υγειονομικές. Είναι κρίμα να χάνουμε. Είσαστε και γιατρός. Εμβολιαστήκατε? Ναι, εγώ έχω εμβολιαστεί. Και εγώ και, εγώ και η οικογένεια μου έχουμε εμβολιαστεί και με τις τρεις δόσεις του εμβολίου. Η δική μου άποψη, σέβομαι την άποψη του κάθε συμπατριώτη μας, την προσωπική του την εκτίμηση. Εγώ όμως αυτό που θα συμβούλευα είναι ότι οι κίνδυνοι από τον εμβολιασμό είναι απειροελάχιστοι μπροστά στους κινδύνους που ελοχεύουν από την ενδεχόμενη νόσηση από τον κορονοϊό. Και επειδή έχω χάσει στενούς μου φίλους, λόγω του ότι ήταν ανεμβολίαστοι, προσβλήθηκαν και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, δεν θα ήθελα σε αυτήν τη θέση να βρίσκονται συμπατριώτες μας. Γι' αυτό η δική μου έκκληση, η δική μου η πρόταση είναι να εμβολιαστούν. Από εκεί και πέρα όμως επαφίεται στον καθένα το δικαίωμα να προχωρήσει όπως θέλει. Όμως την ίδια στιγμή πρέπει να πω ότι δυστυχώς αρκετά από τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν κατά καιρούς, από την αρχή μέχρι σήμερα, είναι ο λίγον τι μπορώ να πω. Λίγον αντιφατικά, έτσι. Είναι άστοχα. Κάποια από αυτά είναι αντιφατικά. Δυστυχώς δεν υπήρξε αποφασιστικότητα σε κάποιες περιπτώσεις για να ληφθούν κάποια αποτελεσματικά μέτρα για να μειωθεί η αλυσίδα διάδοσης του ιού. Και δεν υπήρξε ούτε και σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών, ακόμα και γύρω από τα εμβολιαστικά προγράμματα. Θεωρώ ότι το να επιχειρείς να πετύχεις κάτι μέσα από άμεσον ή έμμεσον εκβιασμό σε μερικές περιπτώσεις έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Γι' αυτό ο διάλογος, η επιστημονική τεκμηρίωση, η επιχειρηματολογία είναι το καλύτερο συστατικό για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιτζόπουλε, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, ξανά μαζί την ερχόμενη Τετάρτη εδώ στην Digital, στην εκπομπή Παρασκήνιο. Να είστε καλά.